Σας μας τώρα όμως θα πούμε για την Ελληνίδα bodyguard που είχε η Άγγελα Μέρκελ όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, Δήμητρα. Mm-hmm. Γυναίκα ήταν, παρακαλώ, ο άνθρωπος που είχε αναλάβει την προστασία της και ήταν σαν σκιά της από πίσω. Ήταν φύλακας άγγελος, mm-hmm. σωστά, για όσες ώρες έμεινε εκείνη εδώ. Την είδαμε και σε κάποια πλάνα την ώρα που κατέβαινε η Άγγελα Μέρκελ από το αυτοκίνητο και τη βλέπουμε εδώ. Είναι αυτή η κοπέλα, είναι 35 χρονών. Είναι έτσι μια μελαχνή κοπέλα, πολύ όμορφη, είναι ανθιπασινόμος, ανήκει στην ομάδα ασφαλείας υψηλών επισκεπτών και πάντα είναι στη φρόνηση γυναικών, γιατί πολλές κυρίες που έρχονται σε διάφορες χώρες προτιμούν να τις συνοδεύει η γυναίκα, τις κάνει να νιώθουν και πιο άνετα. Καταγείται από το Αγρίνιο, είναι, ήδη έχει ξεχωρίσει πάρα πολύ στην υπηρεσία που ανήκει. Έχει συνοδεύσει μάλιστα και την Χίλαρη Κλίντον όταν ήρθε στην Ελλάδα και έμεινε για αρκετές ημέρες. Είναι πάντα πολύ διακριτική, πολύ έτσι, περιποιημένη. Είναι μια πολύ σοβαρή παρουσία. Πολύ σικάτη. Και, είναι, ναι. Και πρέπει να είναι και πολύ ικανότατη για να τις εμπιστεύω τέτοια πρόσωπα. Βέβαια. Το κατά κύριο λόγο είναι η διακριτικότητά της που την ξεχωρίζει και ο δυναμισμός της φυσικά, γιατί χρειάζεται και. Υποθέτω ότι θα είναι και κάποια άλλη στοιχειώδη εκπαίδευση που θα έχει mm-hmm. προφανώς, η οποία θα την έχει κάνει να συνοδεύει τόσο υψηλά πρόσωπα. Γιατί νομίζω ότι έχουν κάποια έτσι πολύ συγκεκριμένη εκπαίδευση αυτή, βέβαια. Και μύθια χρειάζεται. Και στο μάτι, δηλαδή μπορούν να διακρίνουν τον κίνδυνο πάρα πολύ μακριά mm-hmm. και αυτό είναι μεγάλο προσωπικό. Και να μπορούν να αντιδρούν και άμεσα. Πάντως έχει μεγάλη ευθύνη τώρα, παιδιά, αυτό το πράγμα. Γιατί οτιδήποτε κακό να συμβεί, χτύπα ξύλο. Αλλά να ρωτήσω όμως κάτι. Άμα δεν είσαι η Μέρκελ όμως έτσι και είσαι μια πιο έτσι ωραία γυναίκα, πετυχημένη βέβαια για να έχεις και bodyguard. Αλλά δεν θα ήταν πιο ωραίο να έχεις έναν άντρα να σε συνοδεύει και να σε φυλάει. Νιώθεις και πιο ασφαλής, να έχεις και λίγο μια μαγεία. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, είναι πώς θα νιώσεις. Αν είναι αρκετές μέρες, τώρα μιλάμε για πάρα πολύ λίγες ώρες. Αν είναι αρκετές μέρες, μπορεί να θέλεις μια γυναίκα. Τώρα μου έρχεται αμέσως στο μυαλό μου η ταινία Ο Σωματοφύλακας. Και επειδή συνδέεται πολύ ωραία και με το επόμενο μας βίντεο, το οποίο το έχουμε εμπνευστεί από ένα θέμα το οποίο είδαμε στο mylady.gr. Οι 10 ταινίες που πρέπει να δει μια γυναίκα στη ζωή της οπωσδήποτε είναι σωματοφύλακας μέσα. Πρέπει να είναι λογικά. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, το ημερολόγιο είναι.